Αστυνομικοί σταμάτησαν την κατάληψη γκάρες στην Καλλιδρομίου, την κατάληψη στην Ματρόζου στο Κουκάκι και στη Ζαΐμη 11. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10 προσαγωγές. Να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή η χαρτογραφημένη λίστα των καταλήψεων περιλαμβάνει 46 κτίρια, εκ των οποίων τα 25 δημόσια, 16 ιδιωτικά και για τα 4 είναι άγνωστο το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η ακένωση της κατάληψης γκάρες στα Εξάρχεια είχε γίνει ξανά, αλλά δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κατά την ακένωση, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει εμπριστικούς μηχανισμούς, πιτόνια και έφλεκτο υγρό, και καδρόνια, ενώ είχαν συλληφθεί 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα που είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς και κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης επιτέθηκε εναντίον των αστυνομικών. Από το Μάιο του 2017 έχουν δοθεί εισαγγελικές εντολές εκένωσης για 10 υποκατάληψη κτίρια, ενώ υπάρχει αστυνομικός σχεδιασμός εκένωσης, χωρίς όμως να δίνεται η πολιτική εντολή για την εφαρμογή του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ξενοδοχείου City Plaza, το οποίο βρίσκεται υποκατάληψη από τις 22 Απριλίου 2016, με την ιδιοκτήτρια μάλιστα να έχει μηνύσει τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα και τον αρχηγό της Ελλάς Κωνσταντίνο Τσουβάλα για παράβαση καθήκοντος. Μάλιστα, οι διαχειριστές της κατάληψης είχαν καταγγείλει την ιδιοκτήτρια Αλίκη Παπαχελά ότι δεν είναι θύμα των μνημονίων, αλλά όμηρος της απληστίας της. Στελέχη της Ελλάς επισημαίνουν πως όσες εκενώσεις και αν γίνουν, αν δημόσιο ή ιδιώτες δεν κάνουν χρήση των κτηρίων, αυτά ανακαταλαμβάνονται σχεδόν άμεσα.